Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Bomb. Στο χωριό μου λένε Απρίλης Ρίλης κοντά Νοθέρος. Λοιπόν, μπαίνουμε στις εκλογές, προεκλογική περίοδο, κάργα, τελευταίο κατοστάρι. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δίπλα μας, υποψήφια στο νομό Χανίων. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλώς σας βρήκα. Καλή δύναμη να έχετε και καλό αγώνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω, κυρία Μπακογιάννη, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, διότι ο κομματισμός επέστρεψε. Είναι καλό ή κακό αυτό? Κοιτάξτε, είναι παραδοσιακό, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο κόσμος έχει απόλυτη συνέστηση ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, σταθερή κυβέρνηση, και άρα είναι μοιραίο, επακόλουθο, ότι ο δικοματισμός θα ενισχυθεί. Δηλαδή και τα δύο κόμματα θα ενισχυθούν, νομίζω, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και θα καταγραφεί αυτό στις εκλογές. Γιατί τα μικρά κόμματα διαλύθηκαν, να το πω έτσι πιο μαλακά, δηλαδή τα αντιμνημονιακά κόμματα, αυτό εννοώ? Κοιτάξτε, καταρχήν ήταν προϊόν της κρίσης. Mm. Αυτά τα κόμματα δεν είχαν βάσεις και ρίζες πραγματικές στην κοινωνία. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να αφομοιώσει ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία πέρασε από όλη αυτή την κρίση σχετικά αλόβητη, σχετικά, διότι και εμείς στις εκλογές του 2015 πάθαμε πανολευθρία. Ήταν 18 μονάδες, 18%, ήταν πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του, αλλά απεδείχθη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα, το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Κάνοντας την αυτοκριτική της, αλλάζοντας την ηγεσία της, κάνοντας πλέον μια σοβαρή πολιτική, η οποία είχε ρίσκο, πρέπει να σας πω. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε, είχε ρίσκο αυτή η πολιτική της αλήθειας, της συμφωνίας της αλήθειας. Διότι η ελληνική κοινωνία ήταν μαθημένη από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία τάζανε λαγούς με πετραχίλια, θα σας κάνω και θα σκίσω τα μνημόνια, ένα άρθρο, μία παράγραφος, θα φέρω τους μισθούς πίσω, θα κάνω θαράνο κτλ. Και αυτά τα οποία βίωσε ο ελληνικός λαός μετά από αυτές τις υποσχέσεις ήταν η απόλυτη απογοήτευση, ήταν αυτή η απίστευτη φορολογική επιδρομή, ήταν η εξαφάνιση σχεδόν της μεσαίας τάξης. Οπότε ο κόσμος ήταν πάρα πολύ κουμπωμένος. Και ναι, δεν ήθελε να. Η αλήθεια να είναι ότι και ο Μητσοτάκης δεν έπαιξε. Έπαιξε με τις φθηνές αλήθειες. Δεν έπαιξε με τα μεγάλα ψέματα. Δηλαδή δεν είπε στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών. Έπαιξε με τις φθηνές αλήθειες, όπως το λέω. Έπαιξε με τις αλήθειες. Ούτε φθηνές, ούτε μη φθηνές. Έπαιξε με τις αλήθειες και αυτό ήταν, νομίζω, το μεγάλο κέρδος. Και γι' αυτό. Και ενώ ο κόσμος καταψηφίζει, ως γνωστόν, στην Ελλάδα μαυρίζεις, παρά τα αυτά, δεν ψήφισε τα μικρά κόμματα που ήταν το φυσικό επακόλουθο σε μια χαλαρή ψήφο όπως είναι οι ευρωεκλογές, αλλά υπερψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελε δηλαδή να στείλει ένα μήνυμα ισχυρό πολιτικής αλλαγής. Mm-hmm. Και αυτό καθιστά την ευθύνη μας ακόμα μεγαλύτερη, έτσι. Υπάρχουν κάποια κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της δεξιάς, τα οποία παρουσίασαν μια δυναμική στις ευρωεκλογές. Αναφέρομαι στο Βελόπουλο. Αντιθέτως, παρουσίασε μια κάμψη Χρυσή Αυγή. Θα ήθελα λίγο να μου το σχολιάσετε, τι νομίζετε ότι θα συμβεί στις εθνικές εκλογές? Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο θα υποστούν κάμψη. Και η Χρυσή Αυγή και ο Βελόπουλος. Διότι ο μεν Βελόπουλος, διότι απλούστατα εδοξάστη κρυπτόμενος και άμα τη εμφανίση του ο κόσμος άκουσε πράγματα τα οποία δεν τα φανταζότανε. Η δε Χρυσή Αυγή, διότι πλέον αυτό το μόρφωμα, το οποίο είναι σαφώς ένα μόρφωμα ναζιστικό, δεν έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Η Χρυσή Αυγή ήταν αποτέλεσμα οργής, θυμού. Ήταν αυτοί οι οποίοι ερχόντουσαν στο γραφείο μου μια μέρα, βήκανε μια μέρα, δεν το ξεχάσω ποτέ, μια μεγάλη ομάδα σερακατσάνων, και μου λένε, τώρα μου θα την κάψουμε τη Βουλή. Λέω, okay, κάψτε την. Μετά, στο μετά σταματήσανε και με κοιτάζανε. Μου λέει, τι εννοείς? Λέω, μετά, και επειδή Σαρακατσάνη είναι σοβαροί άνθρωποι, η οργή, αλλά είναι άνθρωποι σοβαροί, στη δεύτερη σκέψη αντιλήφθηκαν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι λύση για το αύριο. Η λύση για το αύριο είναι, εκ των πραγμάτων, τα σοβαρά κόμματα, τα υπεύθυνα κόμματα, τα οποία καλούνται να κυβερνήσουν. Τώρα, υπάρχει και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι, όπως είπε ο Καμένος, δεν θα κατέβουν. Αλλά άκουσα μία δήλωση του Καμένου, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι είναι υπέρ της πολιτικής αλλαγής του Κυριάκου. Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να ξαναδεχθεί τον Παναγιώτη Καμένο? Χλωμό. Πολύ χλωμό.
Μάλιστα. Ο Κυριάκος με ποιος θα κυβερνήσει, είναι κάτι που ρωτάει ο κόσμος. Θα κυβερνήσει, θα προσπαθήσει να τηρήσει τις εσωκομματικές ισορροπίες με σαμαρικούς και καραμαλικούς ή θα κυβερνήσει με νέους ανθρώπους. Θα κυβερνήσει με νέους ανθρώπους, νέους, δεν μιλάω μόνο όχι σε ηλικία, όχι. Έτσι. Θα κυβερνήσει όμως με ανθρώπους τους οποίους ο Κυριάκος θα επιλέξει αξιοκρατικά. Το αξιοκρατικά με τεράστιο αλφα. Δεν έχει περιθώρια η Ελλάδα για πειραματισμούς. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε τους καλύτερους. Αυτούς που μπορούμε να πούμε ότι με καθαρή τη συνείδηση είναι οι καλύτεροι για να μπορέσουν να κυβερνήσουν. Και αυτοί βεβαίως δεν θα είναι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρξουν και άνθρωποι εξωκοινοβουλευτικοί. Η Ελλάδα και θα υπάρξουν και ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες. Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι σήμερα. Βγήκαμε από τα προγράμματα, δεν βγήκαμε όμως από την κρίση. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Σήμερα η μισθή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η ανεργία έπεσε, αλλά έπεσε με δουλειές του ποδαριού, δηλαδή με δουλειές των 350-300 ευρώ. Το μέλλον για τους νέους Έλληνες δεν μπορεί να είναι αυτό. Άρα αυτή η τετραετία που έχει μπροστά της, η όποια αυριανή κυβέρνηση που εύχομαι και ελπίζω να είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Και ο Κυριάκος έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος που αυτά τα οποία λέει τα εννοεί. Τώρα, ο Τσίπρας κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι αν έρθει ο Μητσοτάκης θα είναι χειρότερος από το δούνο του, ότι θα κάνει απολύσεις, ότι θα φέρει 7 ημέρο εργασία, θα φέρει νέα μνημόνια, θα ξεπουλήσει τα πάντα στους ξένους. Εσείς τι απαντάτε από τη Νέα Δημοκρατία? Απαντούμε ότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος είχε ακούσει όλο αυτό το παραμύθι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου των ευρωεκλογών, δεν επίστη από αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας και ορθώς δεν επίστη, διότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τα έχουμε όλα ανακοινώσει. Αυτά τα οποία προσπαθεί να παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας είναι να βρει ένα δράκο, προσπαθεί, στο παραμύθι. Έλα τώρα που δράκος από πλευράς Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει. Υπήρξε δυστυχώς κρυφός δράκος στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό και αυτή η μεσαία τάξη πλέον έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο είναι ένα μήνυμα οργής. Mm-hmm. Να δείτε ότι αυτά τα οποία υπέγραψε ο κ. Τσακαλώτος τώρα, ναι, τώρα όταν ο νόμος δηλαδή ο οποίος έγινε που κατήργησε το αφορολόγητο, έκοψε τα μέτρα, ακριβώς τα λίγα μέτρα ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης πάλι. Δηλαδή αυτή η μεσαία τάξη έχει δεινοπαθήσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Η υπερφορολόγηση η οποία υπήρξε οδήγησε μικρές επιχειρήσεις τελείως στο αμήν. Δεν μπορούσαν με 90%. Εγώ μίλησα με παραγωγικές μονάδες τώρα στα Χανιά που γυρίζω γύρω-γύρω. Δεν μπορούν να αντέξουν και καλές μονάδες, παραγωγικές, εξαγωγικές. Ναι. Σου λέει μου φέρνουν τον έλεγχο για το ΦΠΑ και δεν μου τον φέρνουν για να δούνε πραγματικά τι είναι ο ΦΠΑ μου, αλλά πώς μπορούνε να μου κόψουν την επιστροφή του ΦΠΑ, αυτός είναι ο στόχος του ελεγκτή, να μην τον πάρει. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Συμφωνώ μαζί σας, γιατί ούτως ή άλλως οι μνημονιακές κυβερνήσεις και εκτός του Τσίπρα και οι υπόλοιπες κάνανε αναδιανομή της φτώχειας, όχι του πλούτου. Ακριβώς. Γιατί δεν παράξαμε πλούτο. Σωστό. Διότι όταν έχεις 1,3 ανάπτυξη με 2,5 στόχο, σημαίνει ότι βουλοπλέεις, λέμε εμείς στην Κρήτη, ο ευγενικός τρόπος είναι μια πολύ ανεμική ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις επενδύσεις που θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας, καλές, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ναι, αλλά και ο Κυριάκος, τον ακούω που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα φέρω επενδύσεις από το εξωτερικό, θα κάνω τα πάντα κτλ. Τα ίδια έλεγαν και οι προηγούμενοι, ότι θα φέρουμε επενδύσεις συνεχώς από το εξωτερικό. Γιατί κανείς δεν μιλάει για το ελληνικό επιχειρήν, ότι θα δώσουμε κίνητρα. Μα κατεξοχήν αυτό λέμε. Όλα από τους Άραβες περιμένουμε. Όχι, όχι, όχι. Εμείς λέμε ότι θα φέρουμε επενδύσεις και από το εξωτερικό, αλλά κυρίως θα ενισχύσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, αυτοί δεν το λέγαν ποτέ αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έλεγε ποτέ. Γιατί στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ το κέρδος είναι ποινικό αδίκημα. Στη λογική της Νέας Δημοκρατίας το κέρδος δεν είναι ποινικό αδίκημα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Οι επιχειρηματίες επιχειρούν για να κερδίσουν.
Μέσα όμως σε πλαίσια έτσι, συγκεκριμένα, τα οποία σημαίνει ότι θα είναι και καλοπληρωμένοι οι εργαζόμενοι τους, που ούτως ή άλλως όλοι οι επιχειρηματίες ξέρουν ότι χωρίς ευτυχισμένους ή ευχαριστημένους εργαζόμενους η επιχείρηση δεν μπορεί να πάει μπροστά. Συν βεβαίως τον έλεγχο του κράτους, έτσι, ο οποίος πρέπει να είναι εκεί και να υπάρξει πραγματικά έλεγχος από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, που και αυτός δεν υπάρχει σήμερα. Άρα, ναι, θα έρθουν επενδύσεις. Ναι, θα κριθεί η Νέα Δημοκρατία αν θα μπει μπουλντόζα στο ελληνικό, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, 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 ναι. Γιατί είναι 15.000 θέσεις εργασίας αυτές. Καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Το ότι τις έχουμε χάσει τόσα χρόνια είναι, πώς να το κάνουμε, τεράστια δυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι κλείνει το ορυχείο του Χρυσού στη Χαλκιδική είναι τεράστια δυναμία. Το ότι όλες οι επιχειρήσεις νιώθουν ότι έχουν ένα εχθρικό περιβάλλον απέναντί τους, ένα κράτος δηλαδή το οποίο τους κοιτάζει μόνο για να τους απομυζήσει. Τι να κάνουμε, δεν είναι φιλοεπενδυτικό περιβάλλον. Υπάρχει περίπτωση, το αναρωτιέται πολλοί κόσμος, όταν έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναλάβει, να μπει και αυτό στη διαδικασία ότι παρέλαβα χάος, καμένη γη και δεν μπορώ να φέρω βόλτα και πάμε ξανά σε μνημόνια και πάμε ξανά σε... Καταρχήν, ξανά σε μνημόνια είναι αστείο και να το κουβεντιάζει κανείς. Ξανά σε μνημόνια, για να ξέρουμε τι λέμε, σημαίνει ότι θα ξαναπάρουμε δάνειο και θα ξαναμπούμε σε πρόγραμμα. Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Σας διαβεβαιώ ότι κανείς δεν θα μας δώσει δάνειο σήμερα. Σωστό. Έτσι, δηλαδή, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν είναι μόνο ότι εμείς δεν θέλουμε. Σωστό, ναι. Δεν θα μας δώσει κανένας. Άρα, όλα αυτά είναι αστεία πράγματα τα οποία τα συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ για να λέει κάτι. Γιατί παρεπιπτόντως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα στρατηγικής. Έκαψε όλα του τα πολεμοφόδια στην πρώτη προεκλογική περίοδο. Ήδη οι αντιδράσεις από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλες και άρα σήμερα βρίσκεται σε ένα κενό στρατηγικής. Δεν ξέρει πια τι να πει και της παρουσιάζει μόνο τη Νέα Δημοκρατία ως δράκο. Αλλά για να γυρίσω σε αυτό... Στην καμένη γη. Θα παραλάβουμε προβλήματα, τα οποία τα λέμε από σήμερα. Βλέπετε ή. Τεράστιο πρόβλημα. Η ΔΕΗ είναι πραγματικά μία νάρκη αυτή τη στιγμή. Μεγάλοι οργανισμοί συγκοινωνιών, οι μεγάλοι οργανισμοί συγκοινωνιών είναι τραγωδία αυτό το οποίο έχει συμβεί. Άρα, οργανισμοί που είναι ουσιαστικά δέκο, οι οποίες βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Αυτά τα ξέρει η Νέα Δημοκρατία. Τα έχει πει εκ προημίου στον ελληνικό λαό, τα ξέρει ο ελληνικός λαός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα γίνουν, τα οποία για μας δεν είναι μόνο μέτρα ελάφρυνσης, είναι αναπτυξιακά μέτρα, δηλαδή η μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις, η μείωση 30% του ένφια, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεν έχουν μόνο τη λογική της ελάφρυνσης, αλλά τη λογική της αναπτυξιακής στρατηγικής. Δηλαδή, αυτά θα δημιουργήσουν ανάπτυξη. Στα Χανιά που κατεβαίνετε εσείς, τι λέτε στον κόσμο? Γιατί είναι και ένας άλλος κόσμος που ασχολείται με τη γεωπρόσοδο εκεί πέρα. Τι λέτε σε αυτούς τους αγρότες? Αυτή είναι κατεξοχήν... κοιτάξτε, η Κρήτη είναι μια πολύ πλούσια περιοχή, έτσι. Βεβαίως. Στην Κρήτη δεν έχουμε ούτε παμπλουτίδιδες, ούτε πολύ φτωχούς ανθρώπους. Διότι έχουν μάθει και ζουν και με λίγα στην Κρήτη. Ναι, και η ίδια η οικογένεια είναι πολύ ισχυρή στην Κρήτη και φροντίζει να καλύψει τις ανάγκες των μελών που... Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη αγρότες, μεσαία τάξη επιχειρηματίες, μεσαία τάξη ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Όλοι αυτοί έχουν χτυπηθεί αλίπητα. Και σου λέει τώρα, αυτή η αλυσίδα παραγωγού μέχρι τελικού εξαγωγή. Αυτό είναι η ουσία. Πώς θα σπάσει το απόστημα αυτό? Υπάρχει ένα απόστημα. Με τη μείωση της φορολογίας και με τους ίσους όρους. Δηλαδή, ο παραγωγός πρέπει να καταλάβει ότι από την ώρα που έχει ίσους όρους και μπορεί είτε να συνεταιριστεί ελεύθερα, αλλά είτε και ιδιωτικά να συνεργαστεί και να προχωρήσει, πρέπει να είναι ένας παραγωγός ο οποίος να έχει κέρδος από τη δουλειά την οποία κάνει. Εάν φτάνει να μην έχει καθόλου κέρδος, μα καθόλου, όπως είμαστε οριακά σήμερα με την τιμή του λαδιού στην Κρήτη, από εκεί και πέρα πλέον το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι πώς θα εγκαταλείψει. Άρα εμείς έχουμε άμεσο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να τονώσουμε το προϊόν, να τονώσουμε αυτή την αλυσίδα, ταυτόχρονα να στηρίξουμε το τελικό προϊόν, δηλαδή παραδείγματος χάρη τώρα σας λέω,
εγώ με την έλλειψη αντικειμενικότητας που με διακρίνει και τον απίστευτο σοβινισμό μου, θεωρώ το κριτικό λάδι το καλύτερο. Έτσι. Βεβαίως. Εντάξει, να με ακούσει κάποιος καλαματιανός τώρα θα με βρίζει. Αλλά τέλος πάντων λέω, εμείς δεν πρέπει ως κριτικό λάδι να το διαφημίσουμε και να το στηρίξουμε. Ναι. Δεν πρέπει εκεί το κράτος να είναι παρόν. Αυτά τα που σας φαίνονται μικρά είναι μεγάλα στην καθημερινότητα των ανθρώπων οι οποίοι παλεύουν με τη γη, με τα προϊόντα τους. Και σκεφτείτε, μιλάμε για μια ευλογημένη γη, έτσι. Μια γη που παράγει από αλόα μέχρι τα καλύτερα αβοκάντο που υπάρχουν, μέχρι πρώιμα προϊόντα και ούτω καθεξής. Φεύγω τώρα από την Κρήτη και πάμε στα εθνικά θέματα. Τις τελευταίες μέρες γίνεται πολλή συζήτηση για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Επειδή εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την εξωτερική πολιτική, τι συμβαίνει, υπάρχει φόβος για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο? Ακούστε, όχι. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει σαν στόχο να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και θέλω να το πω πολύ καθαρά. Αυτό το οποίο σημαίνει, υπάρχει η γνωστή ένταση μέσα στα πλαίσια. Πράγματι, η ένταση είναι μεγαλύτερη σε ρητορικό επίπεδο. Και αυτό το οποίο εγώ πάντα λέω, και έχω βαρεθεί να το λέω, ότι στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες. Άρα στην εξωτερική πολιτική πρέπει η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση να κάνει αυτό που δεν έκανε στο Σκοπιανό, να εμφανίσει εθνικό μέτωπο. Ναι, εδώ όμως σας κατηγορούν ορισμένοι. Δεν μας παίρνει να συζητάμε και να λέμε ότι υπάρχει σιριζέικη, νεοδημοκρατική, δεν ξέρω τι άλλο, εξωτερική πολιτική. Διότι αυτό όποτε ασκήθηκε, και ασκήθηκε μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ, μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό, ποτέ πριν, και σας το λέω εγώ διότι είτε από την αντιπολίτευση είτε από την κυβέρνηση είχα πάντοτε επαφές με τους, είτε με τους κυβερνώτες είτε με τους αντιπολιτευόμενους. Η πρώτη φορά που κατεγράφει παντελής έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων στα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα διορθωθεί άμεσα με μια νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σας κατηγορούν ορισμένοι, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υπόθεση του Σκοπιανού ήταν και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Δηλαδή είχε μια μεσοβέζικη στάση και δεν ήταν ξεκάθαρα να πει ότι η συμφωνία είναι πολύ κακή ή υπέρ της συμφωνίας. Είχε μια μεσοβέζικη στάση. Και λένε ορισμένοι, γιατί, αφού ξέρετε ότι όλα αυτά είναι γύρω από το άρμα των ΗΠΑ, το Σκοπιανό. Η Νέα Δημοκρατία πού θέλει να είναι δεμένη η Ελλάδα, στο άρμα των ΗΠΑ ή στο ξανθό γένος? Μα το τι λέτε πολύ τώρα, προς Θεού. Όχι, όχι, μην μπερδευόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο έβαλε την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η Νέα Δημοκρατία θέλει εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και είναι μια ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα. Έτσι, και τηρεί το σύνολο των συμφωνιών της με τις συμμαχίες, δηλαδή το ΝΑΤΟ. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Μπορεί εκεί ο Κυριάκος να το αλλάξει? Όχι, μα δεν θέλει συμφωνία, να το αλλάξει. Τη συμφωνία, λέω. Όχι, δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Και επειδή είπαμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, όπως λέγαμε πριν ότι η αλήθεια πολλές φορές ενοχλεί, γι' αυτό βρεθήκαν κάποιοι διάφοροι πατριδοκάπηλοι, οι οποίοι πήγαν και είπαν στον ελληνικό λαό ότι ξέρεις, ελληνικέ λαέ, μπορούμε να καταργήσουμε τη συμφωνία. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος είναι σοφότερος, κατάλαβε ότι αυτό που του λένε αυτοί δεν είναι αλήθεια. Διότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε μια διεθνή συμφωνία που έχει επικυρωθεί και από τη Βουλή των Ελλήνων και από τη Βουλή των Σκοπίων. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε πτυχές αυτής της συμφωνίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Ελλάς και η κυβέρνηση έχει πιθανό βέτο, εάν θέλει να το χρησιμοποιήσει, και θα το χρησιμοποιήσει εάν χρειαστεί, εάν δούμε αλυτρωτικές τάσεις. Αυτό που είδαμε χθες, ας πούμε, ναι, όπου το Υπουργείο Τουρισμού της, των Σκοπίων. Των Σκοπίων, εγώ επιμένω να τα λέω Σκόπια. Ναι, ναι, εντάξει, εγώ πρέπει κανονικά να τα λέω Βόρεια Μακεδονία, αλλά μου ξεφεύγει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έκανε είναι ευθεία παραβίαση και της κακής αυτής της συμφωνίας. Και δεν έχω ακούσει την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ελπίζω θα υπάρξει. Τώρα τρέχουν με τις εκλογές, δεν μπορούν. Ναι. Αυτή η ιστορία, γυρίζω τώρα, πάω στα εσωτερικά πολιτικά, αυτή η ιστορία με τους διορισμούς, με την κυρία Τασία, με το σύζυγό της κτλ. Δεν είναι λίγο υποκριτική? Υπό ποια έννοια το λέω? Ότι αυτά γινόντουσαν και στο παρελθόν. Δηλαδή, πολλές φορές μπαίνανε, βγαίνανε ΣΥΡΙΖΑΙ, ΠΑΣΟΚ, νεοδημοκράτες.
Τώρα έχουμε στοχοποιήσει δύο ανθρώπους, το Δρίτσα και την κυρία Τασία. Αυτό είναι αλήθεια. Να. Είναι ένα από τα κακά της μεταπολίτευσης. Όταν λοιπόν εγώ είπα, εμείς όμως από αυτά τα κακά της μεταπολίτευσης μάθαμε. Mm-hmm. Γίναμε σοφότεροι. Mm-hmm. Και αναγνωρίζουμε, και σας το λέω ευθέως, ότι αυτή η πολιτική και όταν εμείς την κάναμε ήταν λανθασμένη. Ήταν λάθος μας. Πώς το κάνουμε. Ναι, είστε ειλικρινής. Γι' αυτό και προτείναμε για 6 μήνες μέχρι τις εκλογές, δηλαδή για 6 μήνες πριν τις εκλογές, να μην μπορεί να γίνει καμία τέτοια κίνηση. Στη Γερμανία ισχύει για 1 χρόνο. Εάν έρθουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και μας πούνε για 1 χρόνο, εγώ είμαι έτοιμη να το δεχθώ και για 1 χρόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί πρέπει να μάθουμε από αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ήρθε και δεν πήρε τίποτα από τα καλά της μεταπολίτευσης. Αντίθετα, πήρε όλα τα κακά της μεταπολίτευσης. Και εδώ, επειδή εγώ είμαι πολλά χρόνια βουλευτής, πρέπει να σας πω ότι αυτό που έγινε την τελευταία εβδομάδα δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, ξεπέρασε και τα δικά μας κακά. Πραγματικά σας το λέω, ξεπέρασε τα δικά μας κακά. Να φτάνει να γίνονται εσωτερικές μετατάξεις με αυτόν τον τρόπο, όπου όλες να έχουν την επικεφαλίδα ΣΥΡΙΖΑ από πάνω, το παιδί, η πρώην γυναίκα, το αυτό, δεν ξέρω τι άλλο, το κολλητός του κολλητού, του κουμπάρου, το γιος της κουμπάρας, το... Όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το πράγμα. Καλό σας κάνει πολιτικά αυτό. Να σας πω κάτι. Βλάπτει την ποιότητα της δημοκρατίας. Διότι, κακά τα ψέματα τώρα, έχουμε και ένα κόσμο νέο έξω, που εγώ χάρηκα πολύ όταν μπήκα εδώ στο στούντιο και είδα όλα αυτά τα νέα παιδιά. Και σκεφτόμουν ότι αυτά τα νέα παιδιά που μας κοιτάζουν και βλέπουν αυτά τα καραγκιοζηλίκια, σου λένε άντε να χαθείτε όλοι σας. Αυτό το όλοι σας είναι τεράστιο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Και για τη δημοκρατία την ίδια. Σωστό. Άρα εμείς πρέπει εδώ να δείξουμε ότι μάθαμε, πάθαμε και δεν θα το ξανακάνουμε. Τι περιθώριο δίνεται στη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει την εικόνα της χώρας, όχι τα πάντα. Την εικόνα της χώρας. Τι περιθώριο της δίνεται, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Κοιτάξτε, για να σοβαρευτούμε, για να μπορέσει πραγματικά να αλλάξει η εικόνα της χώρας, σίγουρα θέλει 2 χρόνια. Διότι θέλει να περάσει αξιόπιστα τις διαρθρωτικές αλλαγές, να πιστούν οι επενδυτές καταρχήν ότι έχουν γίνει διαρθρωτικές αλλαγές, να έρθουν οι πρώτες επενδύσεις, να γίνουν οι πρώτες επενδύσεις και από Έλληνες, από ελληνικά κεφάλαια, για να μπορέσει να αλλάξει η εικόνα. Ήδη βεβαίως το ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία είχε μία πολύ μεγάλη ανταπόκριση στις αγορές. Το είδατε, το χρηματιστήριο ανέβηκε 860 μονάδες, τα spread πέσανε κατά τρόπο έτσι εμφανέστατο την άλλη μέρα, το οποίο δείχνει ότι η προοπτική για την αγορά, ναι, η αγορά προεξοφλεί ότι θα έχει μία κυβέρνηση η οποία θα είναι φιλοεπενδυτική, σοβαρή και σταθερή. Γιατί αν δεν προεξοφλούσε η αγορά ότι θα είναι σταθερή η κυβέρνηση, δεν θα είχαμε αυτή την αντίδραση. Με το κίνημα αλλαγής θα μπορούσατε ποτέ να συγκυβερνήσετε? Γιατί να μην μπορούμε, αφού και είχαμε συγκυβερνήσει με το κίνημα αλλαγής. Βεβαίως. Με τον Τσίπρα? Όχι. Με το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως είναι σήμερα, όχι. Και το πρώτο ανησυχητικότερο από όλη αυτή την εξέλιξη είναι ότι μέσα στη θολούρα η οποία επικράτησε μετά από την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, είδατε να βγαίνει ένας Τσίπρας, ο οποίος πέραν της γλώσσας του σώματος που έδειχνε ότι ήταν αρκετά αμήχανος, ξαναθυμήθηκε μια παλιά ρητορική την οποία είχε εγκαταλείψει 4 χρόνια τώρα. Δηλαδή δεν έχω αμφιβολία για το είδος της αντιπολίτευσης την οποία θα ασκήσει. Τι εννοείται, ότι γυρίζει αντιμνημονιακός πάλι αυτό? Βέβαια. Δηλαδή εμένα η αίσθησή μου είναι ότι όλα αυτά που λέει, οι κακοί ξένοι, δηλαδή ο κακός Μοσκοβισή που έβγαλε μία έκθεση, ήταν ο λατρεμένος Μοσκοβισή μέχρι προχθές. Mm. Δηλαδή είδατε πόσο εύκολα αλλάζουν οι άνθρωποι όταν ανάλογα με το που τους πάει ο προεκλογικός αγώνας. Το πολιτικό συμφέρον, ναι. Εντάξει, αυτή είναι και η πολιτική τα τελευταία χρόνια. Όχι, δεν πρέπει να είναι όμως, ξέρετε. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω, εγώ ως πρόσωπο είμαι ιδιαίτερος ευτυχής ότι παρά τα πάρα πολλά χρόνια που είμαι στην πολιτική, κανένας συνάδελφός σας δεν κατάφερε να μου βρει
μία δήλωση πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια. Α, όχι, αυτό ναι, είναι αλήθεια. Στην οποία να έλεγα πάντα διαφορετικά λέτε πράγματα. Πολλές φορές είμαι δυσάρεστη. Αλλά προτιμώ να είμαι δυσάρεστη παρά να μου πει κάποιος άλλο. Και ο πατέρας σας τα ίδια έλεγε, γι' αυτό έχασε τις εκλογές. Τις έχασε, αλλά τις κέρδισε πρώτα. Ναι, ναι. Θέλω να πω, έλεγε τα ίδια πράγματα χρόνια. Ναι, δεν τις κέρδισε με 48% και θυμάμαι όταν είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μετά την ήττα του στη Βουλή ότι αν πάτε έτσι, κύριε Παπανδρέου, η Ελλάδα θα καταλήξει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα κατέληξε δυστυχώς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα ο πολιτικός έχει χρέος απέναντι στον πολίτη. Δεν έχει χρέος να του είναι αρεστός. Έχει χρέος να του είναι χρήσιμος. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι σχέσεις έχετε? Παναγία μου, αδερφός μου, στην τελευταία καταμέτρηση. Αστείευομαι, φυσικά, εννοώ πολιτικά. Εξαιρετική. 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 Θα διεκδικήσετε κάποια θέση στην κυβέρνηση, αυτό εννοώ? Όχι, δεν θα είμαι σε καμία θέση στην κυβέρνηση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο λόγος είναι ότι είμαι αδερφή του. Και ο λόγος είναι ότι μπορεί να είμαι ένας μαχόμενος πολιτικός πάρα πολλά χρόνια και να έχω κερδίσει την δική μου ταυτότητα. Βέβαια. Παρά τα αυτά σέβομαι απόλυτα την ευαισθησία η οποία υπάρχει στην οικογενειακή σχέση. Και έτσι ο μόνος ρόλος τον οποίο διεκδικώ είναι αυτός τον οποίο δεν θα μου δώσει ο Κυριάκος, αλλά ο λαός των Χανίων. Το Σταυρό. Το Σταυρό. Το Μαυλόπουλο, τον Προκόπη, πώς τον βλέπετε για πρόεδρο της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, εμένα είναι φίλος μου ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, δεν τον κρίνω ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά κατά τη γνώμη μου μέχρι τώρα και αν με ρωτήσετε για το αύριο, η απάντηση είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει. Δεν έχει αποφασίσει, απλά οφείλω να σας ρωτήσω τα πάντα. Ω, ευχαρίστως, ό,τι θέλετε. Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής, θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να στηρίξει μη πολιτικό πρόσωπο στην Προεδρία της Δημοκρατίας? Η δική σας άποψη θέλω, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Τι εννοείται μη πολιτικό πρόσωπο? Κάποιον τεχοκράτη. Να προτείνει. Κάποιον τραπεζίτη, λέω τώρα. Τυχαία. Τώρα, τραπεζίτη το βλέπω χλωμό. Αλλά κάποιον άνθρωπο που να μην ήταν ενεργός στην πολιτική, βεβαίως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα αξίωμα στο το οποίο καλείται ο πρόεδρος να ενώσει όλους τους Έλληνες και χωρίς ποτέ να δράσει διχαστικά. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Και βεβαίως από εκεί και πέρα το κύρος. Τη προσωπικότητα. Ψάχνω να βγάλω είδηση. Πήγα εγώ, να πω κατά λάθος το κύρος του ανδρός, αλλά υπάρχουν και γυναίκες. Υπάρχουν και γυναίκες. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, αυτά παθαίνουμε. Εμείς οι γυναίκες, αυτά παθαίνουμε. Λέμε τα λάθος πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βεβαίως. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ανοιχτό. Αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Όχι, πάω πολύ μακριά. Επαναλαμβάνω ότι η γνώμη μου για τον Παυλόπουλο είναι η καλύτερη. Επηρεάζεται βεβαίως από το ότι τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και είναι φίλος μου. Αυτά. Τελειώνω με την τελευταία ερώτηση, επειδή έχετε εγγόνια. Όταν θα μεγαλώσουν, θα τους πείτε φύγετε στο εξωτερικό ή μείνετε στην Ελλάδα? Θα τους πω το ίδιο πράγμα που είπα στα παιδιά μου. Είπα στα παιδιά μου ότι τις επιλογές θα τις κάνετε εσείς. Στο που θέλετε να ζήσετε. Αλλά ούτε μπορεί μια μάνα να επιβάλλει στα παιδιά της το μέλλον τους. Γιατί από τα 18 αποφασίζουν μόνοι τους. Θα επιθυμούσα προσωπικά να μείνω στην Ελλάδα. Και τελικώς χαίρομαι που σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή ο γιος μου ο Κώστας, που είχε εξαιρετικές προτάσεις στο εξωτερικό, πήρε την απόφαση να γίνει τότε δήμαρχος Καρπενησίου. Να βάλει υποψηφιότητα και έμεινε στο Καρπενής. Ελπίζω και τα εγγόνια μου, με την ίδια λογική, να επιλέξουν την πατρίδα τους. Αλλά δεν μπορώ να τους το επιβάλλω, όπως και εσείς φαντάζομαι, δεν μπορείτε να επιβάλλετε. Απλά... Κανένας γονιός που με ακούει σήμερα ξέρει και... πολύ καλά ότι το να επιβάλλεις είναι παντελώς αδύνατο. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη χώρα η Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Και μια πάρα πολύ ωραία χώρα. Ξέρετε, να σας πω κάτι, εγώ έφυγα από την Ελλάδα 14 ετών και γύρισα λόγω δικτατορίας τότε και γύρισα στην Ελλάδα 19. Η εξορία είναι το πιο δύσκολο πράγμα όταν φεύγεις μακριά από την πατρίδα σου. Και το αίσθημα, εμείς τότε δεν μπορούσαμε και να γυρίσουμε. Και δεν ξέρω τον κόσμο όλο να μου έβαζες εμένα προσωπικά σε ζυγαριά από τη μία μεριά και την Ελλάδα από την άλλη. Η ζυγαριά θα έγινε πάντα
υπέρ της Ελλάδος. Γι' αυτό θέλετε να πάτε στα Χανιά. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία χώρα και να σας πω κάτι και με πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Και εγώ έχω βαρεθεί το αυτομαστίγωμα. Σκεφτείτε ότι είμαστε μια κοινωνία που έχουμε εφεύρει τη λέξη. Πολλά, έχουμε τραβήξει πολλά. Αλλά σκεφτείτε ότι η λέξη ανθρωπιά και η λέξη λεβεντιά δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα του κόσμου. Αυτό και μόνο πρέπει να μας κάνει πολύ περήφανος. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό αγώνα στην Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα δείτε κανένα Χανιώτη, πέστε του μια καλό λόγο. Ευχαριστούμε πολύ.